Δημοσεγάλεο έχουμε τον κύριο Σπηλιόπουλο 50,1% και ο κύριο Μιστακόπουλο 49,9%. Κύριε Λούλη, με αυτό το ποσοστό μπορούμε να πούμε ότι ο Δήμος πηγαίνει στον κύριο Σπηλιόπουλο? Όχι, βέβαια, διότι μόνο 71% έχουμε καταμετρημένο. Να δούμε και την εκτίμηση που έχουμε. Είναι θρίλερ. Εκτίμηση ότι δεν έχουμε εκτίμηση. Εκτίμηση ακριβώς. Είναι μια μάχη photo finish. Νομίζω ότι έχει επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο στο Δήμο του Γάλλου. Ναι, ναι. Ο Νίκος Ενιάρχος το ξέρει καλύτερα. Δήμος Κορυδαλλού τώρα, ο κύριος Χρήστου προηγείται με 50,2% και ο κύριος Θέμελη 49,8%. Και εδώ λογικά πρέπει να παίζεται. Έχουμε μόνο 81,6%, άρα... Βλέπουμε και την εκτίμηση. Βλέπουμε και την εκτίμηση. Αν δεν έχει μεγάλη απόσταση η εκτίμηση. Ναι. Δεν έχει μεγάλη απόσταση. Ο Νίκος Ενιάρχος μας έχει πει πριν για το περιθώριο του στατιστικού λάθους, άρα και εδώ πρέπει να παίζεται. Μάλιστα, στην επόμενη κάρτα. Είναι εδώ μια τυπική υποψηφιότητα ενός υποψηφίου του ΚΚΕ που έχει στηριχθεί από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, το έχουμε δει κατά επανάληψη αυτό. Έτσι. Νομαρχιακές τώρα εκλογές στο νομό Ετωλοακαρνανίας είναι τελικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Βαϊνάς λοιπόν εκλέγεται νομάρχης με 56,5%. Αυτός είναι ένας νομός στον οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ισχυρό και αναμένεται να τον κερδίσει. Νομός Αργολίδος, τελικό αποτέλεσμα, εκλέγεται νομάρχης ο κύριος Αραβάκος με 51,3%. Ισχυρός νομός για τη Νέα Δημοκρατία και εδώ λογικά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον πάρει και τον πήρε. Νομός Αρκαδίας, τελικό αποτέλεσμα, νομάρχης ο κύριος Γιαννόπουλος με 52,8%. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρή, θεωρείται ότι θα τον πάρει. Λογικά τον πήρε με τη βοήθεια κυρίως της πολιτικής άνοιξης. Από ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε. Μάλιστα. Τον ψηφοφόρο της άνοιξης. Νομός Άρτης, εκλέγεται νομάρχης ο κύριος Παπαγεωργίου με 51,5%. Εδώ είναι μια ήττα κατά κάποιο τρόπο της Νέας Δημοκρατίας, διότι έπρεπε τουλάχιστον να είναι πολύ πιο κοντά στο ποσοστό. Και είναι μια περιοχή όπου η Νέα Δημοκρατία ότι είναι πράγματι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει μεγάλη δύναμη. Ναι. Μεγάλη δύναμη. Νομός Γρεβενών. Νομάρχης εκλέγεται ο κύριος Πέτσας με 56,4%. Εδώ έχουμε έναν υποψήφιο της αριστεράς, ο οποίος σαφώς πρέπει να στηρίχθηκε από ψηφοφόρους της Άνοιξης και βεβαίως κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Και που επιβεβαιώνει και μια τάση ότι συνήθως αυτοί οι ανεξάρτητοι αντάρτες στο δεύτερο γύρο, όταν είχαν μπει στο δεύτερο γύρο, κερδίζανε μεγάλα ποσοστά. Υπερδιπλασία στα ποσοστά. Ναι, είναι εντυπωσιακότατο. Σάρωσε όλους τους υπόλοιπους. Από όλα τα κόμματα πήρε όλα τα υπόλοιπα ποσοστά. Τώρα, νομάρχης εκλέγεται ο κύριος Μπουραντάς με 52,8%. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ είναι πανίσχυρο και τα ποσοστά που πέτυχε ο κύριος Μπουραντάς είναι μάλλον περιορισμένα ποσοστά. Αν λάβουμε υπόψη ότι στηρίχθηκε και από το συνασπισμό και, και από την πολιτική άνοιξη. Και αντίθετα, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Νιάρχος Αλεξάνδρα να ξέρει ότι και το δικό του το μικρόφωνο στο διπλανό στούντιο είναι ανοιχτό και παρεμβαίνει στο σχόλιο των αποτελεσμάτων αν έχει να παρατηρήσει κάτι. Δεν έχω μέχρι τώρα να πω κάτι παραπάνω από αυτό που είπε ο Γιάννης. Αν γυρίσουμε λίγο στον νομό Γρεβενών και μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας αντιπασόκ υποστήριξε τον νομάρχη, τον ανεξάρτητο, στηριζόμενο από το συνασπισμό και το ΚΚΕ, εξού και αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό σε σχέση με το πώς μπήκαν στο δεύτερο γύρο. Μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο, αφού μας διαβάσει η συνάδελφος Αλεξάνδρα Καπελετζή και αυτή την κάρτα. Είναι, έχουμε την κάρτα. Α, είναι η κάρτα των Γρεβενών, ναι. Νίκο, τη βλέπουμε την κάρτα. Και ο Γιάννης Ολούλης λίγο πριν έκανε κάποιες παρατηρήσεις και λες εσύ για τη μετακίνηση των ποσοστών που θεωρητικά τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή δύσκολα κανείς θα περίμενε ότι θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, κοιτάξτε, κάπως απλοϊκά να το πούμε, γιατί δεν μπορείς να δεις κάποιες εσωτερικές πιθανές μετακινήσεις, πάντως χωρίς να γίνεται κάποιο σφάλμα εκ μέρους μας, φαίνεται ότι ο κύριος Πέτσας πήρε το σύνολο των ψήφων του κυρίου Τσιμνάκη και ίσως και κάποιο τμήμα ψήφων του κυρίου Πέτρου. Να σημειώσουμε επίσης εδώ, Νίκο, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ ισχυρό στις τελευταίες εκλογές. Είχε κερδίσει 48,9% και έπεσε σημαντικά, επιτρέποντας έτσι αυτή τη συσπήρωση που είδαμε στο δεύτερο γύρο, ώστε να υποσκελιστεί ο υποψήφιός του. Ναι. Λύστε μου μια απορία. Και φαντάζομαι είναι απορία πολλών τηλεθεατών και φανταστείτε την απορία ενός αλεξιπτωτιστή που σήμερα θα έπεφτε στη χώρα μας. Και θα έβλεπε
λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση του συνόλου της συντριπτικής πλειοψηφίας των αποτελεσμάτων, να έχουμε από παντού πανηγυρισμούς. Από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από τα κόμματα της αριστεράς, όλοι σήμερα πανηγύριζαν, όλοι κέρδισαν. Κύριε Λούλη, βάλτε μας λίγο περισσότερο στη φιλοσοφία των αριθμών και στο πώς έχουμε αυτό το... Αν αθροίσουμε δηλαδή αυτά που πιστεύουν ότι πήραν τα κόμματα, πρέπει να φτάνουμε στο 140%. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, είναι, κύριε Σπυλιόπουλε, ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε εθνικά ποσοστά. Δηλαδή αυτά που επιχειρούνται είναι επιστημονικά αδιανόητα. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχουν οι ανεξάρτητοι που έχουν δημιουργήσει ειδικές δυναμικές. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ υπάρχει συνεργασία με τον συνασπισμό σε 32 νομούς, που και αυτός έχει δική του δυναμική. Οι συνεργασίες αυτές έχουν δική του δυναμική. Λόγου χάρη, πώς να υπολογίσουμε ποιο είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και ποιο είναι το συνασπισμό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε και να έχουμε μια καθαρή εικόνα ότι αυτός που προηγείται σε αυτές τις εκλογές είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που μπορούμε να πούμε, κύριε Σπυλιόπουλε, είναι ότι προηγείται το ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι η απόστασή του είναι τόσο μεγάλη τον Οκτώβριο και κερδίζει νομούς έστω με τη συνεργασία του συνασπισμού, άρα η κάμψη του δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να πούμε ότι από 7-8 μονάδες που προηγείται έχει πέσει κάτω. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Πρέπει να προηγείται το ΠΑΣΟΚ. Πόσο δεν μπορούμε να το πούμε. Κύριε Αυτό Νιάρχο, δεν μπορούμε να πούμε. Κύριε Νιάρχο, εσείς τι λέτε? Να σου πω, Τάκη. Ναι. Θα προτιμήσω και εγώ τον Ενικό, φίλοι είμαστε άλλωστε. Βέβαια, μπαίνουμε τώρα σε μία πάρα πολύ πολύπλοκη κουβέντα και δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη ώρα. Ενδεχομένως όχι, αλλά είναι μία απορία. Επίτρεψέ μου να πω δύο πράγματα. Σαφώς δεν μπορεί να γίνει μονοσήμαντη καταγραφή του κάθε κόμματος ξεχωριστά. Για λόγους που έχουν αυτό να κάνουν με κάποιες συνεργασίες οι οποίες δεν είναι και όλες του ιδίου εύρους και της ίδιας ταυτότητας. Έχουμε όμως κάποια δεδομένα που δια της αφαιρετικής μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Παραδείγματος χάρη, για να αρχίσω από τα εύκολα. Ναι. Το ΚΚΕ μπορούμε να το καταγράψουμε. Είχε μία αυτόνομη παρουσία στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων και των νομαρχιών και των μεγάλων δήμων. Οι όποιες εξαιρέσεις μάλλον επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα. Άρα μπορούμε να καταγράψουμε τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Συμπέρασμα σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ. Μπορούμε να βγάλουμε λοιπόν ένα καθαρό συμπέρασμα. Μπορούμε να πούμε έναν αριθμό συμπλήν, δεν ξέρω τι η επιστήμη προβλέπει για το ΚΚΕ. Μου αρέσει. Προς το παρόν προσπαθώ με δύο λόγια μεθοδολογικά να πιάσω το πρόβλημα και δεν θα ήθελα σε αυτή τη φάση να αρχίσω να λέω νούμερα. Μάλιστα. Για κάθε κόμμα. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε να μετρήσουμε το ΚΚΕ. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική άνοιξη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ουσιαστικά το μεγάλο ζητούμενο είναι από την συμμαχία ΠΑΣΟΚ και συνασπισμού να μπορούμε να εξάγουμε ένα αληθοφανές συμπέρασμα που να μπορεί να τεκμηριωθεί σχετικά με το ειδικό βάρος του ενός και του άλλου εταίρου. Ένας τρόπος που σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό είναι να μελετήσουμε πώς πήγε το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα όπου κατέβαινε αυτόνομο. Δεν λέω ότι θα έχουμε μια ακριβή καταγραφή, αλλά θα πάρουμε μια ένδειξη. Εκεί που πήγε ο συνασπισμός μόνος του, ανέβηκε ή κατέβηκε. Και αφού βέβαια πάρουμε υπόψη μας τις ιδιομορφίες ότι δεν μιλάμε για βουλευτικές εκλογές που κρίνουνε ποιος θα κυβερνήσει αύριο, παρά την σοβαρότητά τους, παρά το καινούριο του θεσμού, σίγουρο είναι ότι δεν είναι βουλευτικές εκλογές. Άρα, αυτό. Το συμπέρασμα αυτό που λίγο πριν ο κύριος Λούλης μας είπε, νομίζω ότι σας βρίσκει σύμφωνο, ότι είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για αριθμούς. Είναι δύσκολο, έως αδύνατο. Όχι ακατόρθωτο, και αν μου επιτρέπεις, αυτό που μπορεί με βεβαιότητα να πει κανένας είναι ότι τα νούμερα που ακούστηκαν από διάφορους εκπρόσωπους κομμάτων, εγώ από την κουβέντα αυτή άκουσα ένα νούμερο που είπε ο κύριος Εύερτ, άκουσα ένα νούμερο που είπε ο κύριος Σταμάτης, ένα νούμερο που είπε νομίζω ο κύριος Κολοζόφ. Αθροίζοντας αυτά τα νούμερα, η αφαίρεση από το 100 σας διαβεβαιώνω ότι δεν μας δίνει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ το πραγματικό. Υπάρχει μια τάση στην Ελλάδα γενικά να ερμηνεύονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες τα αποτελέσματα
και να έχουμε ένα αποτέλεσμα όπου όλοι είναι περισσότερο ή λιγότερο ευχαριστημένοι. Μάλιστα, επειδή μιλάμε για αποτελέσματα, να πούμε στο κοντρόλ ότι είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάποια κάρτα από τους Δήμους που είναι σε εξέλιξη μονομαχία ή κάποια άλλη κάρτα που μας δίνει κάποια συγκριτικά μεγέθη. Για παράδειγμα, εδώ στο νομό Ηλίας. Και που μπορούν να σχολιαστούν, να παρεμβαίνετε και να μας την δίνετε. Νομός Ηλίας, λοιπόν, νομάρχης εκλέγεται ο κύριος Ράλης με 70,7%. Και εδώ είναι μια τυπική περίπτωση που μας ανατρέπει τα δεδομένα για να μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Γι' αυτό επιμένω και εκεί διαφωνώ, αν θέλετε, με αυτούς που ερμηνεύουν πιο μαθηματικά τις εκλογές. Μόνο για τάσεις μπορούμε να μιλάμε. Βλέπουμε εδώ έναν υποψήφιο ανεξάρτητο που σάρωσε κυριολεκτικά στο δεύτερο. Θέλω, κύριε Λούλη, να κάνω και μία παρατήρηση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε με τα βεβαιότητα για το πόσο οι ψηφοφόροι στο σύνολό του ψήφισαν κόμματα και όχι πρόσωπα. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Βεβαίως και οι υποψήφοι νομάρχες πρέπει να έπαιξαν ρόλο, όπως βεβαίως έπαιξαν και οι υποψήφοι δήμαρχοι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε με μεγάλη ακρίβεια. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι τα ονόματα έπαιξαν ρόλο. Εγώ θα σας θυμίσω, κύριε Λούλη και κύριε Νιάρχο και Αλεξάνδρα, μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έκανε η εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, την περασμένη εβδομάδα. Έλεγε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι σε ό,τι αφορά αυτό τον νέο θεσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένα ποσοστό ούτε λίγο ούτε πολύ, 72%, δεν γνωρίζει τι περιέχει. Τι είναι αυτός ο θεσμός, τι δυνατότητες δίνει, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του νέου νόμου. Και ίσως αυτό επιβεβαιώνει αυτό που και η Αλεξάνδρα και η Σιγιάννη είπατε λίγο πριν. Και να πάρουμε κι άλλο ένα παράδειγμα. Ο Θόδωρος ο Κατριβάνος, το γεγονός ότι πέτυχε ένα εντυπωσιακά ψηλό ποσοστό. Θα το αποδώσουμε στη Νέα Δημοκρατία ή και στην Πολιτική Άνοιξη. Ο Θόδωρος ο Κατριβάνος έχει μια δική του ιστορία. Προέρχεται από το χώρο της αριστεράς. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που μπορούμε να πούμε και τα δύο μεγάλα κόμματα σαφώς ανακάμψαν σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Το ΚΚΕ έχει κυμανθεί στα ποσοστά του των ευρωεκλογών. Πολύ σωστά ο Νίκος τον Ιάρχος τόνισε ότι ίσως είναι και το μόνο κόμμα που μπορούμε να κάνουμε άμεσες συγκρίσεις. Ο συνασπισμός είναι πολύ δύσκολο να τον υπολογίσουμε με τις πολλές του συνεργασίες. Μπορούμε δηλαδή να μιλάμε μόνο για τάσεις μόνο και για όχι για ποσοστά. Έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου τουλάχιστον. Και μπορούμε να βλέπουμε και κάρτες. Αν έχουμε κάποια αποτελέσματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, μπορούμε να τα έχουμε στις δέκτες μας. Λοιπόν, έχουμε νομάρχη και στον ομό Ημαθίας. Είναι ο κύριος Βλαζάκης με 51,3%. Και εδώ πανίσχυρο το Πασόκ. Είχε πάρει στις τελευταίες εθνικές εκλογές 49,6%. Και βλέπουμε ότι πήρε βέβαια και ψήφους από τον ανεξάρτητο. Νομός της Πρωτείας. Νομάρχης εκλέγεται ο κύριος Τσόνης με 56,5%. Και εδώ ένας πολύ ισχυρός νομός για το Πασόκ. Στις τελευταίες εκλογές πλησίασε το 50% από μόνο του. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Δέλτα Πληροφορική κάποια στιγμή. Έχουμε τελικό στη Θεσσαλονίκη. Νομάρχης εκλέγεται ο κύριος Παπαδόπουλος με 55,5%. Ναι, αυτό είναι αναμφισβήτητα μια επιτυχία και είναι φανερό ότι ο κύριος Παπαδόπουλος κέρδισε ψήφους και πριν έχει επισημάνει και ο κύριος Νιάρχος από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Αντίθετα, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Στον ομό Ιωαννίνων έχουμε τον κύριο Ζάρμπαλα με 57,7%. Και αν μπορούσαμε στη συνέχεια κάποια στιγμή να βλέπαμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Αττική, στους μεγάλους και στους λιγότερο μεγάλους δήμους, πού έχουμε τελικά αποτελέσματα, ποιοι δήμαρχοι εκλέγονται και μετά μια συνοπτική βόλτα στην Αθήνα να δούμε σε όλες τις νομαρχίες ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα, αφού δούμε και την Καρδίτσα. Στον νομό Καρδίτσας, λοιπόν, στο 99,4% είναι ο κύριος Παπακυρίτης που προηγείται με 54,3%. Εδώ ίσως θα περίμενε κανένας να έχει γίνει ένα μεγαλύτερο θρίλερ, αλλά κέρδισε άνετα ο υποψήφιος του Πασόκ και του Συνασπισμού, προφανώς κερδίζοντας ψηφοφόρους και από το χώρο της αριστεράς. Έχεις δίκιο, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως και ακούγεσαι, Νίκο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρητικά το αποτέλεσμα αυτό θα ήταν πάρα πολύ πιο κοντά το ένα κόμμα με το άλλο. Φαίνεται ότι τμήμα του σχετικά ψηλού ποσοστού των ψηφοφόρων του υποψήφιου που υποστήριξε το ΚΚΕ υποστήριξε τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. Και έτσι εξηγείται αυτή η διαφορά. Έχουμε περάσει όμως σε μία κάρτα από τις δημοτικές. Είναι η Δήμη Αγίας Βαρβάρας. Ο κύριος Μίχος προηγείται με 53,2%. Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου ο κύριος Ειρηνάκης με 53,2%. Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής ο κύριος Κότσης εκλέγεται με 62,9%. Στο Δήμο Αθηναίων ο κύριος Αβραμόπουλος με 54,5%. Και στο Δήμο του Εγάλεω ο κύριος Μιστακόπουλος με 50,1%.
Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Στο Δήμο Αλίμου, ο κύριος Αλούκος με 51,4%, στο Δήμο Βρυλισσίων, ο κύριος Παπαδόπουλος με 56,3%, στο Δήμο του Βύρωνα εκλέγεται ο κύριος Ρογκάκος με 50,8%, στο Δήμο της Γλυφάδας ο κύριος Πονδυλίδης με 56,4% και στο Δήμο Δάφνης ο κύριος Σαραντόπουλος εκλέγεται με 53,7%. Στο Δήμο του Ελληνικού ο κύριος Γκορτζίδης με 51,4%, στο Δήμο Ζωγράφου η κυρία Σακελαρίδου με 50,5%, στο Δήμο της Ηλιούπολης ο κύριος Γεωργάκης με 65,5%, στο Δήμο της Κεσαριανής ο κύριος Μπαρτσόκας με 50,4% εκλέγεται και στο Δήμο Καλλιθέας ο κύριος Κυριόπουλος με 53,1%. Στο Δήμο Καματερού τελικό αποτέλεσμα ο κύριος Τράκας, ο νυν δήμαρχος, είναι και πάλι δήμαρχος με 57,4%. Στην Κηφισιά ο κύριος Στασούλας με 63,5%. Τελικό αποτέλεσμα, όπως και στα Μελίσια, ο κύριος Μητρόπουλος με 56% νυν δήμαρχος. Μεταμόρφωση, ο κύριος Χριστονάκης, επίσης δήμαρχος την προηγούμενη τετραετία και την επόμενη με 58,6%. Μάλλον δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα, λείπουν λίγα εκλογικά τμήματα. Τελικό στη Νέα Ερυθρέα, η κυρία Ταμβάκη Μαγούλα με 52,6%. Θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως, Νίκο. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της κάρτες που είδαμε μέχρι τα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε δύο αλλαγές υπέρ του Πασόκ στο παλιό Φάλιρο και στον Άλιμο. Έχουμε μία αλλαγή σε βάρος του Πασόκ στη Νέα Ερυθρέα, όπου κάποια ανεξάρτητη υποψήφια, της οποίας, όπως είπα και πριν, η Δέλτα Πληροφορική δεν δίνει την προέλευση ή κομματική τοποθέτηση, πήρε το Δήμο. Και στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Όπως επίσης στην Κηφισιά και στη Νέα Σμύρνη υπάρχει αλλαγή δημαρχία. Στην Κηφισιά την είχε τη δημαρχία λόγω πολυδιάσπασης των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας του 1990, την είχε πάρει ο κύριος Κανακάκης του συνασπισμού, ενώ τώρα επανήλθε με πάρα πολύ ψηλό ποσοστό ο κύριος Τασούλας, ο οποίος είχε φτάσει στο 49% στον πρώτο γύρο. Μάλιστα. Νίκο, Γιάννη, Αλεξάνδρα, με ειδοποιούν ότι έχουμε μία κάρτα η οποία μας δίνει με ζωντανά χρώματα τι μεταβολές είχαμε το 90, τι ήταν το 90, τι είναι σήμερα. Για να εξηγήσουμε τα χρώματα πριν διαβάσουμε τα ονόματα, το εμπρός χρώμα δίνει την προέλευση του δημάρχου και το δεύτερο χρώμα δίνει το κόμμα το οποίο μαζί με το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο δήμαρχος στηρίχτηκε. Για παράδειγμα εδώ στην Αγία Βαρβάρα το 90 ο δήμαρχος ήταν του ΚΚΕ, υποστηρίχθηκε και από το ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα είναι του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίχθηκε και από τον συνασπισμό. Ναι, Τάκη, του ενιαίου συνασπισμού, έτσι δεν είναι. Ναι. Για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, στην Αγία Βαρβάρα ο υποψήφιος, ο Μήτος ο Σουλιμιώτης, ήταν ο υποψήφιος του ενιαίου τότε συνασπισμού, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ναι. Ο οποίος μετά τη διάσπαση του ενιαίου συνασπισμού καταγράφεται στη δύναμη του ΚΚΕ και καίησε τώρα το Δήμο το κοινόψηφο δέλτιο ΠΑΣΟΚ συνασπισμού. Θες να μας ξαναγήσεις και στα επόμενα στοιχεία αυτής της κάρτας, Νίκο? Ναι. Στο ΕΓΑΛΕΟ φυσικά η κάρτα βάσιμα υποθέτω που βγάζει η Δέλτα είναι με το μέχρι τώρα αποτέλεσμα και δείχνει αλλαγή από τον κύριο Σπηλιόπουλο στον κύριο Μιστακόπουλο, τον υποψήφιο υποστηριζόμενο από το συνασπισμό. Στη Δάφνη τον Δήμο τον είχε η κυρία Καρά, αν δεν κάνω λάθος, υποστηριζόμενη από το ΚΚΕ, δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο. Τον Δήμο τον κέρδισε ο επίσημος υποψήφιος ΠΑΣΟΚ συνασπισμού, το λέω έτσι διότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν... Ήτανε, τον κέρδισε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Στην Κηφισιά είχε τη δημαρχία ο κύριος Κανακάκης, την πήρε ο κύριος Στασούλας. Στη Νέα Ερυθρέα, η αλλαγή που αναφερθήκαμε πριν, ο κύριος Σιότροπος κέρδισε το Δήμο στη Νέα Σμύρνη και υπάρχει και η αλλαγή στο Φάλιρο που αναφερθήκαμε πριν. Μάλιστα. Να δούμε η επόμενη κάρτα της Δέλτα, την οποία περιμένουμε και είναι οι μεταβολές. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σχολιάσει, μάλλον θα κούραζε κανείς. Φαντάζομαι το να βλέπει κανείς την εικόνα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να... Αναφέρεται σε δεκάδες ονόματα τα οποία δεν ξέρω και αν ενδιαφέρουν αυτή την ώρα. Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε και πάλι. Στο Κερατσίνι και στον Κορυδαλό είχαμε μάχη ανάμεσα σε υποψήφιο υποστηριζόμενο από το ΚΚΕ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
με δεδομένη ότι η Νέα Δημοκρατία είχε συμφέρον, τουλάχιστον έτσι είχε δηλωθεί, ψηφίζοντας αντικυβερνητικά, υποστήριξε αυτούς τους υποψηφίους, ναι. Το τελικό αποτέλεσμα σε αυτούς τους δύο δήμους τουλάχιστον δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει με μεγάλη εμπιστοσύνη την μεταφορά ψηφοφόρων. Μάλιστα. Κατόρθωσαν δηλαδή οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ ή οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ με τον συνασπισμό όπου ήταν να ξεπεράσουν αυτό το άτυπο μέτωπο, να το πούμε έτσι, της αντικυβερνητικής συμπόρευσης των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας υπέρ υποψηφίων του ΚΚΕ. Μάλιστα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ειδικούς της ΔΕΛΤΑ να μας δίνουν τις νομαρχίες. Υπάρχει μια συνοπτική κάρτα που μας λέει ποιοι εκλέγονται νομάρχες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εκεί αν έχουμε καμία εκκρεμότητα. Νομίζω, κύριε ότι και Αλεξάνδρα, ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, αλλά αξίζει να δούμε ποιοι είναι οι νέοι νομάρχες, οι άρχοντες ενός θεσμού που συζητήθηκε πολύ και ενδεχομένως αμφισβητήθηκε και από κάποιους. Η κάρτα λοιπόν, έχουμε νομότητα Λακαρνανίας, ο κύριος Βαϊνάς εκλέγεται με 56,5%, στον νομό Αργολίδος ο κύριος Αραβάκος με 51,3%, στον νομό Αρκαδίας ο κύριος Γιαννόπουλος με 52,8%, στον νομό Άρτης ο κύριος Παπαγεωργίου με 51,5% και στον νομό Γρεβενών ο κύριος Πέτσας με 56,4%. Στην Εύβοια ο κύριος Μπουραντάς με 52,8%. Στη Ζάκυνθο ο κύριος Τουρίκης με 60%. Στον νομό Ηλίας ο κύριος Ράλης με 70,7%. Στην Ημαθία ο κύριος Βλαζάκης με 51,3%. Στον νομό Θεσπρωτείας ο κύριος Τσόνης με 56,5%. Στη Θεσσαλονίκη εκλέγεται ο κύριος Παπαδόπουλος με 55,5%. Στον νομό Ιωαννίνων ο κύριος Ζάρμπαλας με 57,7%. Στην Καρδίτσα ο κύριος Παπακυρίτσης με 54,3%. Στον νομό Κεφαλινίας ο κύριος Μεταξάς με 50,7% και στο Κιλκής ο κύριος Φλωρίδης με 53%. Εδώ ήταν ένας νομός που η Νέα Δημοκρατία ήλπιζε να το κερδίσει, ναι. Όπου έχει δύναμη και δεν το κατάφερε. Αυτός είναι ο χάρτης λοιπόν των νομών και των κομμάτων που πλειοψήφισαν. Και θα έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, αν μπορούσαμε να δούμε κάποια στιγμή στον πρώτο γύρο πώς ήταν η κατάσταση και πώς διαμορφώθηκε στο δεύτερο. Νομίζω ότι θα είχαμε μια εύγλωτη εικόνα, ναι, του πώς εξελίχθηκε η μονομαχία. Νομίζω ότι αυτό μας πρέπει να μας δείχνουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξεκινάμε από τον πρώτο γύρο. Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ. Ναι, είναι ο πρώτος γύρος. Οπότε βλέπουμε ότι ήταν σαφώς πιο αμφίροπη η μάχη από ότι την βλέπουμε πια μετά τον δεύτερο γύρο. Βλέπουμε ότι ο χάρτης. Εδώ λοιπόν στην εικόνα που είμαστε, θα ήθελα να παρακαλέσω να τη διαδεχτεί αυτή την εικόνα ο δεύτερος γύρος. Ακριβώς. Να λοιπόν, η τεχνολογία που μας δίνει και άλλους τρόπους. Και αυτό, Τάκι, ακριβώς μας δείχνει το πώς το δεύτερο γύρο στην ουσία σε πάρα πολλούς νομούς το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να αντλήσει από τα αποθέματα ψηφοφόρων που υπήρχαν, κυρίως βέβαια από τον χώρο της αριστεράς, και να υποσκελίσει τη Νέα Δημοκρατία σε περιοχές που προηγείται η Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο. Γιάννη, είσαι ένας πολιτικός αναλυτής με μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση. Και ένα ερώτημα απλό και αφελές ίσως. Αυτές οι εκλογές είχαν καμία έκπληξη? Είχαν έκπληξη, Τάκη, ως προς το εξής. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο δικοματισμός είχε πεθάνει. Δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση μετά τις ευρωεκλογές. Μια αίσθηση ότι τα δύο μεγάλα κόμματα καταραίουν, ο διπολισμός τελειώνει. Όσοι το πίστεψαν αυτό θα πρέπει να εξεπλάγησαν. Όσοι δεν το πίστεψαν, και νομίζω ότι εμείς έχουμε ξανακουβεντιάσει και είχαμε εκφράσει την αντίθετη άποψη, νομίζω ότι έχουμε επιβεβαιωθεί. Βεβαίως, με τη νίκη του δικοματισμού ήταν φυσικό το κόμμα, το κατεξοχήν κόμμα το οποίο τον απειλούσε τον δικοματισμό, δηλαδή η πολιτική άνοιξη, να είναι εκείνη η οποία κυρίως θα ητάτω. Και αυτό επίσης έχουμε δει. Πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι έχουμε δει συνταρακτικές εκπλήξεις. Νίκο, από την άλλη, εσύ από την δική σου επιστήμη έχεις εντρυφήσει σε δεκάδες εκλογικά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, όταν ξεφυλίζεις πια τις σελίδες με τους αριθμούς αυτών των εκλογών, αν είναι κάτι που σου χτυπάει έντονα στο μάτι. Μία πρώτη παρατήρηση που μπορούσε να κάνει κανείς είναι ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων ανάμεσα στις νομαρχιακές και στις δημοτικές εκλογές.
Συμφωνώ μαζί σου με αυτό που, με κάτι που είπες νωρίτερα, ότι υπήρχε το στοιχείο μιας σχετικής άγνοιας ή του αγνώστου, του νεόφερτου, του καινούριου. Να πω κάτι ακόμη για να ισχυροποιήσω αυτή την άποψη. Έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως και μέλη του Κοινοβουλίου που ψήφισαν ή καταψήφισαν αυτό το θεσμό, ίσως δεν ήξεραν τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πιθανώς να είναι έτσι. Σε τελευταία ανάλυση όμως, τα νούμερα δείχνουν το εξής. Ο ψηφοφόρος πήγαινε και ψήφιζε. Από τα μέχρι τώρα αποσπασματικά αποτελέσματα, γιατί δεν είχαμε το χρόνο φυσικά στο μεσοδιάστημα του πρώτου και του δεύτερου γύρου να αναλύσουμε σε τέτοιο βάθος τα αποτελέσματα, δεν υπήρχε διαφοροποίηση της αποχής ανάμεσα στις δημοτικές και στις νομαρχιακές εκλογές. Με άλλα λόγια, ο ψηφοφόρος που έμπαινε μέσα στην κάλπη να ψηφίσει, ψήφιζε το δήμαρχο που ήθελε, με πολύ μεγαλύτερη άνεση όσον αφορά την κομματική του τοποθέτηση, και πήγαινε δίπλα. Και διερευνώντας ή ρωτώντας ή μαθαίνοντας ή υποθέτοντας την κομματική τοποθέτηση του νομάρχη, ψήφιζε το κόμμα του. Ένα άλλο στοιχείο σε αυτές τις εκλογές νομίζω είναι το γεγονός ότι στους Δήμους δεν είχαμε τρεις ή το μέγιστο τέσσερις υποψηφίους όπως είχαμε στις προηγούμενες εκλογές. Εδώ είχαμε πέντε κόμματα και ενδεχομένως και κάποιους ανεξάρτητους. Αυτή η πληθώρα των υποψηφίων μπορεί να μας έδωσε κάτι διαφορετικό. Και εδώ είχαμε κάτι διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα και πάλι να τονίσω ότι ήταν πολύ λιγότεροι οι αντάρτες, όπως πολιτογραφήθηκαν να τους λέμε εδώ και λίγες μέρες τώρα, στους Δήμους από ό,τι στις νομαρχίες. Στις νομαρχίες ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Αυτό όμως που επιβεβαιώνεται και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι τοπικές κοινωνίες σε εισαγωγικά ή χωρίς πρέπει να νίκησαν. Διότι είχαμε και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν το ίδιο πράγμα. Κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπετε, πριν από λίγα χρόνια, με την υπάρχουσα δομή κυρίως των μεγάλων κομμάτων, θα ήταν αδιανόητο να εμφανιστεί. Πόσο μάλλον να βγει, να το παλέψει, σε πολλές περιπτώσεις σαν ανεξάρτητος να μπει στο δεύτερο γύρο και να εξαναγκάσει το κόμμα από το οποίο αντάρτησε και είχε τα προβλήματα να τον υποστηρίξει στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Στην Πρέβεζα είχαμε τη μοναδική εξαίρεση όπου για λόγους που δεν γνωρίζω το ΠΑΣΟΚ με δημόσια δήλωσή του δεν υποστήριξε στο δεύτερο γύρο τον αντάρτη υποψήφιο ο οποίος πέρασε σε βάρος του κοινού υποψήφιου συνασπισμού ΠΑΣΟΚ, έναν από τους δύο υποψηφίους του συνασπισμού σε αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Και δεν βγήκε. Βγήκε, φαίνεται ότι και ο κόσμος του τιμώρησε σε εισαγωγικά τον αντάρτη. Κέρδισε το Δήμο η Νέα Δημοκρατία που ήταν μία μικρή έκπληξη. Το Γιάννη Λούλη να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτός ο περίφημος μύθος της αποχής στην πρώτη Κυριακή στην Αθήνα ακούστηκαν νούμερα για 30-32%, μάλλον διαλύθηκε. Αποδείχθηκε ότι ο αριθμός ήταν περίπου στο 24%. Τα λάθη των εκλογικών καταλόγων, τέλος πάντων μια σύγκριση με τις ευρωεκλογές του 94, έδινε με ακρίβεια ένα ποσοστό 24% στην αποχή. Δεν είναι τρομερό. Από την άλλη όμως, αν αθροίσει κανείς, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια ανάλυση του κ. Δρετάκη που διάβασα στην Ελευθεροτυπία, που έλεγε ότι αν αθροίσει κανείς αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν την αποχή, το Λευκό και το Άκυρο, είχαμε στην επικράτεια 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν ψήφισαν κάποια παράταξη, κάποιο συνδυασμό. Σε αντίθεση με τις ευρωεκλογές του λίγους μήνες πριν, που αυτός ο αριθμός ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο. Αυτή η ψαλίδα που μεγάλωσε, εσένα Γιάννη σου δίνει κάποιο μήνυμα, βγάζει κάποιο συμπέρασμα? Νομίζω ναι, Τάκη, και πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε και αυτά που είπε πριν ο Νίκος. Από τη μια πλευρά, αυτές οι εκλογές μας τώρα μας δείξαν μια συσπήρωση των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά η δυσαρέσκεια προς τα κόμματα παραμένει και εκδηλώθηκε με τον τρόπο αυτόν τον οποίο ανέφερες. Στις ευρωεκλογές υπήρξε η διέξοδος των λοιπόν κομμάτων και της ενίσχυσης των μικρών. 8%. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον αρχίζει και το εξής φαινόμενο από εδώ και πέρα. Υπάρχει μια δυσπιστία και προς τα μικρά κόμματα προς τα οποία υπήρξε μια διέξοδος πριν. Και αυτή εκδηλώνεται λόγω χάρη προς την πολιτική άνοιξη, την οποία την υπερψήφισαν σε ευρωεκλογές. Η διέξοδος των Λευκών που τώρα, των λοιπόν που τώρα έγινε διέξοδος των Λευκών. Λοιπόν, η δυσφορία που είδαμε σε ευρωεκλογές δεν ήταν δυνατό να διαλυθεί τόσο Μάλιστα. σύντομα. Να παρακαλέσω, παραμένει. Αν έχουμε κάποια νεότερα που αφορούν κυρίως τον πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο, το Εγάλεο, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η μάχη. Νάτι. Έχουμε λοιπόν στο Δήμο του Εγάλεο το 90,8% και έχουμε τον κύριο Μιστακόπουλο να προηγείται με 50,1%. Μάχη στήθος με στήθος. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν έχουμε εκτίμηση, γιατί πια στο 91% σχεδόν